Το ρολόι στο Παρίσι δείχνει 9 το βράδυ και οι δρόμοι της πόλης έχουν αρχίσει να αδειάζουν. Σύμφωνα με τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για τον κορονοϊό, θα υπάρχει απαγόρευση της κυκλοφορίας μέχρι τις 6 το πρωί. Ίδια μέτρα σε δεκάδες πόλεις της Γαλλίας, που μέτρησε μόνο χθες πάνω από 32.000 κρούσματα. Σε ένα άλλο σημείο της πρωτεύουσας, βέβαια, κάποιοι, αντί να μπουν μέσα, μόλις πήγε 9, αποφάσισαν να κάνουν πορεία διαμαρτυρίας για να δείξουν την διαφωνία τους με τα μέτρα. Ίδια η ανησυχία και στη Βρετανία, που χθες κατέγραψε πάνω από 16.000 κρούσματα. Ο τουρισμός στο Blackpool ασφικτιά και οι εργαζόμενοι είναι σε απόγνωση. Στο Λονδίνο η πλατεία Τραλφάγκαρ πλημμύρισε από διαδηλωτές κατά των μέτρων. Η αστυνομία προχώρησε σε δεκάδες συλλήψεις για να διαλύσει το πλήθος. Η οικονομία είναι στο επίκεντρο και στην Ιταλία, που κατέγραψε νέο ρεκόρ με σχεδόν 11.000 κρούσματα μέσα σε μία ημέρα. Η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο δρακόντιων μέτρων. Ο πρωθυπουργός Κόντε όμως ανησυχεί για τις οικονομικές επιπτώσεις. Adesso dobbiamo affrontare questa ondata con strategia diversa, nuova, che non prevede più lockdown. Στη Γερμανία, όπου τα κρούσματα ξεπέρασαν τις 5.500 μέσα σε μία ημέρα, η καγκελάριος Μέρκελ συνέστησε στους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια και τις κοινωνικές συναναστροφές.